το ΚΙΑΟ λοιπόν αρχίζει κατασχέσεις και μάλιστα θα δούμε σε αριθμούς και ξεκινάμε σε 709.585 είναι αναγκαστική εισπραξη. Δυστυχώς. Σημαίνει ότι έχουν ασκηθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτό βεβαίως ως επιτοπλίστων σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Όμως, όπως λέμε και ξαναλέμε, φεύγουν περίπου 1.000 κατασχετήρια την ημέρα. Μεταξύ αυτών είναι και κατασχετήρια από το ΚΕΑΟ. ΚΕΑΔΕ και ΚΕΑΟ. 500.000 ελάτε να ρυθμίσετε εδώ και τώρα. Ακριβώς. Είναι δηλαδή στο στάδιο πριν την αναγκαστική, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, οποιασδήποτε μορφής κατάσχεσης. Έτσι είναι γενικότερα τα νούμερα. Απλά έχουν αρχίσει τα προσκλητήρια. Ελάτε για να ρυθμίσουμε, διότι άλλως θα προχωρήσουμε σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. 130.000 τακτοποιήστε τώρα. Είναι ακριβώς λίγο πριν την αναγκαστική εκτέλεση και εδώ. Και αυτά τα έχουν λάβει δηλαδή αρκετά ειδοποιητήρια. Τώρα εδώ να ρωτήσω εγώ κάτι, Σοφία μου. Αυτό που λέγαμε πρωτήτερα, τώρα όλες αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορεί να ρυθμιστούν. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Κάποιες δηλαδή μπορεί να ρυθμιστούν μέσω των 120 δόσεων, κάποιες λίγες. Κάποιες άλλες μέσω όχι, των 12. Τρέχουσες. Αυτό που λέγαμε πρωτήτερα, αν αυτά δηλαδή κάποιες από όλους εκεί, έχει από μέσα στο 17 σωρεύσει, όχι τα 16 και πίσω για να πάμε. Αυτό που, όσα είπες προηγουμένως όλοι, άρα δεν θα μπορεί να το ρυθμίσει. Το 17 είναι ένα έτος το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα, πράγματι. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι. Το του καλεί, το ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα, του λέει ελάτε τώρα. Βρείτε τον τρόπο μόνο σα. Βρείτε τον τρόπο, αυτό είναι το πρόβλημα. Βρείτε να πληρώσετε αυτό μάλλον που του λέει τώρα, γιατί δεν υπάρχει. Και επειδή μιλάμε, ξέρεις, για ασφαλιστικές εισφορές εδώ, το φοβερό είναι ότι ελάτε τώρα. Το βλέπουμε και στις κάρτες. Είναι φοβερό. Βέβαια. Αλλά εγώ ως κράτος δεν σας εμπιστεύω τα νομικά.